πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για την εξέλιξη γεωλογική αλλά και βιολογική του Αιγαίου είναι γεγονός με τη σφραγίδα και με την υπογραφή επιστημόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Αξίζει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη δοκιμαστική εφαρμογή στα σχολεία. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Ιάσμη Στάθη, είναι βιολόγος και υπεύθυνη εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Ήδη μας το καινούριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μια αξιέπαινη προσπάθεια βέβαια με κατεύθυνση την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης. Για να μας βάλετε λίγο στο κλίμα του συγκεκριμένου επιτραπέζιου παιχνιδιού. Το όλο θέμα ξεκίνησε από την ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας να προσεγγίσουν το θέμα της εξέλιξης, που είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχει μεν στα βιβλία του τα σχολικά, αλλά δύσκολα το προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί. Πολλές τάξεις δεν προλαβαίνουν καν να το αγγίξουν αυτό το θέμα. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακόμα και τώρα με την ιστορία του κορονοϊού φάνηκε πόσο κοντά είναι η συνεξέλιξη οργανισμών, ανθρώπου με παθογόνα για παράδειγμα, ή οργανισμών μεταξύ τους κτλ. Οπότε πέρσι τέτοιο καιρό μας δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουμε ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εξελικτικής Βιολογίας, το οποίο πέρασε όπως βλέπετε τώρα. Ναι. Και σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε σκοπό να φτιάξουμε παιχνίδια που να μπορέσουμε να τα διοχετεύσουμε δωρεάν στην εκπαιδευτική κοινότητα και να μπορούν μέσα από τα παιχνίδια να προσεγγίσουν αυτό το θέμα. Έχουμε φτιάξει λοιπόν αυτό το επιτραπέζιο προς το παρόν. Έρχονται και άλλα στη συνέχεια, θα μάθετε και γι' αυτά. Αλλά μόλις χθες ολοκληρώθηκε αυτό το επιτραπέζιο και σήμερα δοκιμάστηκε στο πρώτο σχολείο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών και υποδοχή? Αυτό τα παιδιά βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ναι, προφανώς είναι πολύ καλύτερο να μαθαίνεις παίζοντας παρά να παρακολουθείς κάποιον εκπαιδευτικό να μιλάει από την ώρα που θα ξεκινήσεις μέχρι να θα τελειώσεις. Ναι. Και να κάθεσαι και όλη μέρα σε ένα θρανείο, σε μια καρέκλα ακίνητος. Οπότε από τη στιγμή που παίξανε και μάλιστα προσεγγίσανε, πρώτη γυμνασίου φανταστείτε το έκανε το παιχνίδι, και προσεγγίστηκαν πολύ δύσκολες έννοιες. Αλλά μια χαρά τα κατάφεραν τα παιδιά και πέρασαν και πολύ ωραία. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με μια δοκιμαστική εφαρμογή του project φέτος, αλλά από του χρόνου είμαστε έτοιμοι, σωστά? Από τέλος Μαΐου, ναι, τέλος Μαΐου θα είναι έτοιμο, οπότε ναι, από τέλος Μαΐου θα διοχετευτεί σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα δωρεάν και θα είναι και μεταφρασμένο στα αγγλικά, οπότε θα πάει και στα αγγλόφωνα σχολεία. Οπότε όπως φαντάζεστε θα πάει παντού. Δωρεάν θα τα στέλνουμε τα PDF αρχεία, ναι, ώστε να μπορούν να τα τυπώνουν τα σχολεία με δική τους οικονομική επιβάρυνση. Και σκεφτόμαστε μήπως έχουμε κάποια σύνδεση με κάποιον εκδοτικό οίκο να το τυπώσουμε για παραγωγή που θα εκμεταλλεύεται από το μουσείο. Ξέρετε, κάνατε την αρχή προκειμένου να δούμε λίγο διαφορετικά και να δώσουμε και άλλες κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια, να ξεφύγουμε λίγο. Ακριβώς. Καταρχάς, έχουμε 2 χρόνια WebEx. Τα παιδιά είναι κολλημένα στις οθόνες, δεν κάνουν τίποτα πέρα από τις οθόνες. Ξέρετε, και WebEx να μην είχαμε, τα παιδιά, η νέα γενιά είναι κολλημένη σε μία οθόνη. Η αλήθεια είναι. Εντάξει. Προσπαθώ να τους ξεκολλήσουμε με κάποιο τρόπο. Στο μουσείο αυτό θέλουμε. Θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τη φύση τους, ναι, και με τη φύση γενικότερα. Να καταλάβουν τον εαυτό τους, ο οποίος εαυτός τους δεν είναι αποκομμένος από το φυσικό περιβάλλον. Το να είσαι σε μια οθόνη και σε μια πόλη, αυτό είναι αφύσικο. Το φυσικό είναι να βγεις έξω. Και θα το δούμε άμεσα αυτή την αναγκαιότητα, δηλαδή την αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούμε. Έχει έλθει άνοιξη με φόντο και το καλοκαίρι, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και αρκετές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις. Ναι, ναι, ναι.
Τώρα το Μάιο θα κάνουμε πάλι τη δεύτερη, άλλη μία εξόρμηση, εξερεύνηση στο ποτάμι. Ναι. Θα κάνουμε τα καλοκαιρινά μας που κάνουμε κάθε χρόνο. Θα έχουμε πλούσιο ρεπερτόριο. Εδώ είμαστε. Ανοιχτή η πόρτα της εκπομπής, να πούμε περισσότερα. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Είπαμε, δίνετε διαφορετικές κατευθύνσεις. Θα δούμε κάπως διαφορετικά τη δημόσια εκπαίδευση και τη διαδικασία. Να είστε καλά.